χρονικός. Είναι κλασικό αυτό το άλμπουμ. Τα τραγούδια που έχεις πει, τα περισσότερα είναι και διαχρονικά. Δηλαδή, όταν ένα τραγούδι σου πάει καλά από το ξεκίνημά του, βλέπεις ότι μέσα στα χρόνια παίρνει τη θέση που του αξίζει. Δηλαδή, είναι διαχρονικά. Αυτό έχει να κάνει με το στίχο. Δηλαδή, έχει ωραίους στίχους. Δεν λες εύκολα τραγούδια σε στίχο. Δεν νομίζω ότι έχει Θυμάμαι να κάνει. Θυμάμαι και η Γαλάνη είχε πει για ποιο τραγούδι σε μια εκπομπή. Για το Χαμένα. Για το Χαμένα. Ναι. Που η Γαλάνη, εντάξει, η Γαλάνη ανήκει στην άλλη κατηγορία που λέμε, που δεν είναι τόσο, είναι πιο του έντεχνου, αν υπάρχει αυτή η κατηγορία. Θα το πούμε αυτό για το έντεχνο, τώρα επειδή το ανέφερες. Ναι. Κοίταξε, θυμάμαι ότι είχα πάει να τη θαυμάσω στο χώρο της και θυμάμαι ότι πήρε την κιθάρα, κρατούσε την κιθάρα της, ήταν πάνω στη σκηνή και γρατζούνισε και λέει, και του λέω πώς πάει αυτό. Χαμένα. Ήταν καταπληκτικό, ήταν πολύ συγκινητικό. Είναι, επειδή πες μίλησες για έντεχνο πριν, θα ήθελα να πω ότι, γιατί πιστεύω ότι και εσύ το διαχωρίζεις έτσι, με την ευκολία που το είπες, μάλλον το διαχωρίζεις, ότι υπάρχει το έντεχνο και το άλλο. Ναι, δεν θεωρώ ότι το ένα έχει μεγαλύτερη αξία από το άλλο, από την άποψη. Δηλαδή, ένα αγαπημένο μου τραγούδι, μπορώ να πω αυτό είναι πιο κουλτουριάρικο, πώς να το πω, μέσα στο μυαλό μου και στην ψυχή μου το ξεχωρίζω. Αλλά όχι ότι είναι πιο σημαντικό, μεγαλύτερης σημασίας. Γιατί το ίδιο ταξιδεύω και με ένα τραγούδι το οποίο είναι αγαπημένο μου, αλλά είναι πολύ λαϊκό και το θέλω να το πω. Δεν έχει να κάνει αυτό, είναι θέμα διάθεσης. Κοίταξε, αυτό με το έντεχνο ξεκίνησε πολλά χρόνια πίσω, γύρω στο 60, που μεγάλοι δημιουργοί άρχισαν να μελοποιούν ποιητές. Και δικούς μας Έλληνες και ποιητές του εξωτερικού. Οπότε λοιπόν δέθηκε το έντεχνο τραγούδι με κάτι το οποίο ήταν πολύ, πολύ ψαγμένο, πολύ διαφορετικό. Αλλά θεωρώ ότι τώρα στην εποχή που είμαστε είναι πολύ παροχημένος ο όρος έντεχνο. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ποιοτικό ή μπορούμε ας πούμε, να το κατηγοριοποιήσουμε κάπως διαφορετικά. Να πούμε αυτό το τραγούδι έχει καταπληκτική, έχει διαφορετική ενορχίστρωση. Έχει πιο όρος ψαγμένο στίχο. Δηλαδή. Γιατί αυτόματα το έντεχνο τοποθετεί την άλλη πλευρά σε κάτι που είναι μη έντεχνο, δηλαδή δεν έχει τέχνη, δηλαδή άτεχνο. Όχι. Ναι. Είναι ώρες που συνεννόμαστε εμείς μεταξύ μας και λέμε ναι, αυτό είναι έντεχνο. Όρος δεν σου αρέσει. Αυτό είναι εμπορικό. Εσύ αλλά δεν ισχύει. Έγραφες ποτέ στίχους. Το έχεις κάνει ποτέ, δεν ξέρω. Είμαι καλύτερη στο πεζό. Όχι στη ρήμα, σε αυτό είμαι καλή. Αγαπάς πολύ τα βιβλία, ξέρω. Έχεις πει σε μια συνέντευξή σου. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν Παναγιά μου και Χριστέ μου. Δηλαδή, τι να πω ότι γράφω εγώ, για όνομα του Θεού. Διαβάζεις πολλά βιβλία. Έχεις πει σε μια συνέντευξή σου ότι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να μου κάνει κάποιος είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που μπορεί να μεταξιδέψει πραγματικά κάπου αλλού. Ισχύει αυτό. Έχω μια βιβλιοθήκη υπέροχη στο σπίτι. Πάρα πολλά βιβλία. Πολλά. Καμιά 800. Αλήθεια. Διαβάζεις τόσο πολύ. Όχι ότι τα έχω διαβάσει και τα 800 για όνομα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω. Και γράφεις. Γράφεις ένα μυθιστόρημα, έχεις γράψει όχι, κάτι. Όχι, όχι. Απλά όταν θέλω να. Όταν θέλω να σκεφτώ κάτι, προτιμώ τη σκέψη μου να τη βάζω στο χαρτί. Μου βγαίνει πιο εύκολο. Δηλαδή, ας πούμε σε μια συνέντευξη, αποφεύγω να δίνω συνέντευξη τηλεφωνική ή να είμαστε έτσι διαζώσεις. Προτιμώ, αν υπάρχει χρόνος, να κάτσω να τη γράψω μόνη μου στο σπίτι και να την παραδώσω. Εμπνέομαι πιο πολύ δηλαδή με το να γράφω. Τι σε χαλαρώνει στο σπίτι άλλο να κάνεις? Να βλέπω ταινίες, να καλούμε φίλους να τρώμε και να βλέπουμε ταινίες. Αυτά στο σπίτι. Να ασχολούμαι γύρω-γύρω έτσι με τα πράγματα του σπιτιού. Τα ρούχα, τα παπούτσια, όλα αυτά να μπαίνουν σε μία τάξη. Να ασχολούμαι σαφώς να τρέχω πίσω από το Διονύση και το παιδί. Τέτοια πράγματα. Πίσω από το Διονύση και το παιδί. Ναι. Πρώτο Διονύσης. Όχι. ναι. Είσαι επειδή είναι πιο παιδί. Και αρχίζουν και δύο από Δέλτα, αλλά ο Διονύσης είναι Ιώτα, οπότε προηγείται το παιδί που είναι Ήτα. Πίσω από το Δημήτρη και από το Διονύση. Πίσω από το Δημήτρη και το Διονύση. Τώρα πόσο χρονών είναι? 17. 17. Εντάξει. Η Καστάνη ήταν χθες, μας έλεγε ότι ο γιος είναι 18. Ο δικός σας είναι 17. Ολόκληρο παιδάκι. Είμαι πολύ περήφανη για το παιδάκι αυτό, για το χαρακτήρα του δηλαδή. Πιστεύω ότι αν για ένα πράγμα πρέπει να είναι περήφανες οι γυναίκες που έχουν γίνει μαμάδες, είναι αυτό. Το ότι είναι μαμάδες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο πιο μεγάλο από αυτό. Πώς είναι ο χαρακτήρας? Είναι καλό παιδάκι. Πολύ καλό παιδάκι. Είναι πολύ ευγενικό. Από παντού ήρεμος. Δηλαδή παίρνω. Είναι ήρεμος παρόλο που είναι στα 17 του. Είναι πολύ ήρεμο παιδί, εκτός αν τον τζιγκλίσω εγώ, που όταν έχω με τα νεύρα μου τον τζιγκλάω. Δηλαδή. Και δεν μου χαρίζεται. Δεν θέλω να του μιλάς απότομα. Μου λέει, μαμά, δεν θέλω προστακτική και να μου πεις μια κουβέντα που μπορεί να με προσβάλλει. Αυτά τα δύο μου λέει δεν τα θέλω. Τώρα, ξέρεις, τώρα αυτό θέλει πολύ υπομονή. Σκέψη. Ναι.
και όρμα εκ μέρους του. Γιατί κάποιος για να απαιτεί κάτι τέτοιο, πάνε από το και ο ίδιος φέρεται έτσι. Έχει πάρει την ευγένεια του πατέρα του ο Δημήτρης. Είναι πολύ ευγενικό παιδάκι. Εσύ είσαι πιο αυθόρμητη. Είμαι πιο. Πιο ξύθιμη. Και πιο σκληρή. Και πιο... Είσαι. Για πες, πώς είμαστε εμείς οι μαμάδες. Ποιος τα κρατάει τα όρια μας στο σπίτι. Εμείς δεν τα κρατάμε. Σημαντικό να κρατάς τα όρια. Ποιος εγώ δηλαδή βλέπω ότι έχω μια δύναμη ότι εκεί που προσπαθώ να είμαι αυστηρή, μετά από μια ώρα μπορεί λίγο να χαλαρώσω και δεν πρέπει. Πρέπει να ακολουθείς. Αυτό είναι το σωστό, το καταλαβαίνω. Για το καλό τους. Για το καλό, το καλό το δικό μας. Βέβαια. Για το δικό τους, γιατί μεθαύριο δεν θα είναι όλα εύκολα. Δεν θα είναι πάντα κάτω από την ομπρέλα μας. Θα είναι μια ζωή, αλλά όταν βγεις στον κόσμο, δεν είναι εδώ τώρα που είναι στη φωλιά στον παπά και στη μαμά. Όλη την ημέρα τον έχουμε στα χάδια και στα φιλιά και είμαστε έτσι. Έξω γίνεται μια ζούγκλα. Ποια ήταν η μεγαλύτερη σου ανησυχία όλα αυτά τα χρόνια ως μαμά? Για το παιδί. Σαφώς να είναι καλά την ώρα που θα βγει έξω, να γυρίσει στο σπίτι και να είναι γερός και να είναι όλα καλά. Πότε ξεκινήσατε να βγαίνετε, σε ποια ηλικία? Μπορώ να σου πω ότι δεν βγαίνει το παιδί πολύ. Όχι. Κατά περίεργο τρόπο, που δεν είναι πολύ του χαρακτήρα μου, γιατί τον θέλω εκεί κολλημένο, τον παροτρύνω να βγει και εγώ και ο πατέρας του, γιατί. Λέτε εσείς. Ναι. Προτιμάει να κάθεται ήσυχα στο δωμάτιό του, σε ένα δωμάτιο έτσι λίγο, με λίγο φως και να φτιάχνει μουσική. Φτιάχνει μουσική, είναι πολύ καλός. Ναι. Ναι. Βάζει τα ακουστικά του. Α, έχει ξεκινήσει δηλαδή το μικρό που το συνεχίζει. Τώρα, πολλά χρόνια. Και είναι πολύ καλός, δηλαδή πιάνει ένα τραγούδι στα χέρια του και το ενορχιστρώνει με τον δικό τρόπο. Και ήδη γνωστό τραγούδι και τραγούδι που το δημιουργεί από την αρχή. Τι λες, άρα θα το ακολουθήσεις. Ναι, το λέει. Τι σπουδές θα κάνει, θα πάει έξω ή θα μείνει Ελλάδα? Δεν ζητάει να φύγει έξω. Θέλει να μείνει εδώ. Κατασταλαγμένος πολύ είναι. Ναι. Ξέρει τι θέλει, αυτή την εντύπωση. Ναι. Είναι σκορπιός. Σταθερός και αμετακίνητος. Καλός είναι. Καλός. Να τα ξέρω, αυτά είναι όλοι στο κοντρόλ, σκορπιός. Ναι. Είναι σκορπιοί όλοι, ναι. Είναι τα πιο φιλότιμα παιδιά, αλλά θέλουν τρόπο. Θέλουν τρόπο. Ούτε να τα διατάξεις, ούτε να τα υποτιμήσεις. Αν είναι πολύ φιλότιμα πλάσματα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Με τον Διονύση, δεν έχετε, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή, έχετε συνεργαστεί σε μαγαζί? Βέβαια. Εκεί που γνωριστήκαμε κιόλας. Πριν χρόνια. Ναι. Το 97 και μετά το 98. Εντάξει, λίγο πιο πρόσφατα δεν υπάρχει. Όχι, πρόσφατα. Ενώ τα τελευταία χρόνια, από τότε που παντρευτήκατε, κάνατε την οικογένειά σας, δεν έχετε συνεργαστεί μαζί. Όχι. Γιατί? Δεν έτυχε. Και δεν θέλαμε. Ακολουθούσε ο καθένας την πορεία του και την καριέρα του. Απλά τα τελευταία χρόνια ο Διονύσης έχει φύγει έτη φωτός μακριά από όλους μας. Πάει πολύ καλά. Εντάξει, αλλά είναι κάτι πώς το οποίο... λες αυτό. Ναι, έχει κάνει κάτι που πραγματικά ο κόσμος τον επιβραβεύει. Τον επιβραβεύει κάθε φορά. Και εσύ τώρα, συγγνώμη, είσαι γαρμπή. Ναι, μα δεν υποτιμώ τον εαυτό μου. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που του συνέβη ήρθε τούμπα δηλαδή. Ξεκίνησε αλλιώς. Και ήταν ξαφνικό. Ήταν ξαφνικό. Με ναι. Πολλή δουλειά. Ξαφνικά δεν γίνεται τίποτα. Αλλά στον έξω κόσμο ήρθε Φάνηκε ξαφνικό. Έτσι. Εκείνος δουλεύει πάρα πολύ πίσω από αυτό. Βέβαια. Για να κάνει αυτό που κάνει. Με τον γιο σου θα συνεργαζόσουν? Δεν ξέρω τώρα. Τον βλέπω παιδί. Αλλά κάποια στιγμή πιάσε ένα τραγούδι στα χέρια του, δικό μου, και προσπάθησε λίγο να το αλλάξει. Ποιο? Το Κοίτα, σ' αγαπάω. Ένα τραγούδι που το είπα πέρσι, μια μπαλάντα πολύ δυνατή και ήθελα να το κάνει λίγο πιο ρυθμικό. Και του έκανε το ρεφρέν του και πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Δηλαδή ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ συγκινητικό. Αλλά τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα παίζω και θα έχω το Δημήτρη δίπλα μου, πίσω μου, μπροστά μου. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Γιατί όχι? Δεν ξέρω. Συνήθως, ξέρεις, σκέφτεσαι για το παιδί σου τα πιο μεγάλα και τα πιο όμορφα πράγματα. Δεν μπορώ να τον φανταστώ ότι θα είναι σε μία σκηνή δίπλα μας να παίζει. Θες κάτι πιο μεγάλο? Θέλω κάτι πιο μεγάλο. Επειδή είναι πολύ καλός, αν σπουδάσει και το αντικείμενο το έχει από μέσα, το ξέρει και πατάει γερά πάνω σε αυτό μπορεί που... Μπορεί να εξελιχθεί, να γράφει... Γιατί μπορεί, δεν το λέω δηλαδή, δεν είμαι το ψώνιο η μάνα, καλόλες μας είμαστε, αλλά θέλω να σου πω ότι το βλέπω το παιδί αντικειμενικά ότι μπορεί. Μπορεί να γράφει μουσική για άλλα πράγματα, μουσική για ταινίες που του αρέσει πάρα πολύ αυτό, να εξελιχθεί κάπως διαφορετικά. Αλλά εντάξει, ό,τι θέλει αυτός. Αν θέλει να είναι σε ένα κλαμπάκι με τον γκρουπάκι του να παίζει, ο Θεός μαζί του. Τι να πω. Μπορεί να στο ζητήσει αυτός, έστω για μία φορά.
Δεν νομίζω θα πάρει την άδειά μου, γιατί ξέρει ότι δεν τα πολύ θέλω αυτά, αλλά σίγουρα έχει με το μέρος του τον πατέρα του. Έχουν κάνει κόμμα, εννοείται. Να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Με την Στέλλα Καλή, που ναι, έχω δει καλά και η φωτογράφησή σας, τα λέγαμε και στην εκπομπή, εξαιρετική ιδέα, πάρα πολύ μοντέρνα. Mm. Δηλαδή είναι ό,τι πιο μοντέρνο για μένα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με την... που είναι σαν εικονογραφημένα τέλος πάντων, ναι, που κάνατε. Γνωριζόσασταν από πριν. Δηλαδή είναι λίγο ανατρεπτική η συνεργασία. Όχι, δεν γνωριζόμαστε. Απλά όταν τη γνώρισα, βασικά οι πληροφορίες που είχα πάρει για τη Στέλλα είναι ότι είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Όταν είναι μόνο δύο σε ένα χώρο, πρέπει ο άνθρωπος που θέλεις να είναι δίπλα σου, που επιλέγεις να είναι δίπλα σου, να είναι υψηλών προδιαγραφών στη φωνή. Για να μπορείς να κάνεις μαζί του πράγματα. Λοιπόν, πέρα έχει καλή φωνή. Βεβαίως έχει καλή φωνή. Είναι όμορφο κορίτσι. Πολύ έξυπνο και αμέσως, ό,τι και να είπαμε, αμέσως είπε ναι. Μόλις δηλαδή είδε την αφίσα, αυτή ήταν μια ιδέα της σκηνοθέτηδάς μας, της Βικτόριας της Βελοπούλου, η οποία ψαχνόμαστε για να βρούμε κάτι με τα 90s που έχω εγώ λόξα μεγάλη. Ναι. Και είμαι και παιδί το κοινό των 90's. Σου επίσης. Και είμαι και παιδί των 90s, από εκεί προέρχομαι. Είπαμε κάτι που να σηματοδοτεί την εποχή εκείνη. Αυτή η αφίσα λοιπόν ήταν κορυφαία. Ήταν ό,τι πιο όμορφο είχε βγει εκείνη την εποχή, το Pulp Fiction. Και χαρακτηριστικό. Το Pulp Fiction, με τη συγκεκριμένη αφίσα. Και είπαμε λοιπόν, πάμε. Όταν το άκουσε η Στέλλα, χοροπήδησε. Της άρεσε πολύ. Είναι δηλαδή πολύ εύκολη στη συνεργασία. Να πούμε τραγούδια πιο ανατρεπτικά. Να κάνετε, κάνετε και τουέτα. Βέβαια, ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος είναι τα ντουέτα. Στο Φως, Σάββατο και Κυριακή. Και νομίζω ποια μέρα είστε το απόγευμα. Είμαστε Κυριακή. Την Κυριακή ξεκινάει το απόγευμα. Ξεκινάμε 7 η ώρα, παίζει ένα κορίτσι πολύ ταλαντούχο, παίζει σαξόφωνο. Να σάσα, να πάμε 7 η ώρα την Κυριακή που με βολεύει και εμένα. 7, θα ακούσει ωραία ένα καταπληκτικό σαξόφωνο που παίζει ένα κορίτσι. 12 η ώρα θα φύγουμε. Θα παίξει DJ ωραία πράγματα και 8 η ώρα η Στέλλα είναι πάνω. Τέλεια. Τέλεια. 12 η ώρα έχετε πάει σπίτι σας. Αυτό δεν είναι πολύ. Σκεφτόμαστε και τους εργαζόμενους, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, να σας απολαύσουμε τώρα που σήμερα οι περισσότεροι δεν δουλεύουν, είναι στο σπίτι. Βέβαια. Θέλουμε να ακούσουμε και την Γαρμπή, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους μουσικούς εδώ που έχουν έρθει από πρωί. Ήρθε πρωί-πρωί, τα παιδιά σου ήταν ένα εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, αφήσαν τα σπίτια τους τέτοια μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ για να με συνοδεύσουν. Να την απολαύσουμε και την Γαρμπή. Σε περιμένανε πώς και πώς, να ξέρεις. Με τι θα ξεκινήσουμε, παιδιά? Λοιπόν, γιατί άλλο το... πιο light με τον ύμνο. Χωρίς μικρόφωνο. Ήμουν στη... Δεν παίρνουμε έτσι. Κάτσε εδώ, πώς θα πω τώρα. Ήμουν στη ζωή σου, κάτι σαν θρησκεία. Τώρα αν φύγεις θα είναι ιερός ηλία. Ήμουν στη ζωή σου, κάτι σαν θρησκεία. Τώρα αν φύγεις θα είναι ιερός ηλία. Σκέψου ξανά πιο καθαρά. Σιδερένια, την ψυχή σαν την πέτρα σκληρή. Για να αντέξω την πίκρα που πήρα. Όταν μου πες πως φεύγεις εσύ, δεν ζητάω από σένα συμπόνια. Ούτε θέλω να με λυπηθείς. Μόνο λίγο πριν φύγεις, ζητάω να σταθείς και να θυμηθείς. Ήμουν στη ζωή σου, κάτι σαν θρησκεία. Τώρα φύγεις θα είναι ιερός ηλία. Ήμουν στη ζωή σου, κάτι σαν θρησκεία.